Έκρηξη κρουσμάτων φοβούνται ειδικοί μετά την μερική χαλάρωση των μέτρων τη ημέρα των Χριστουγέννων και τη Πρωτοχρονιά. Την ίδια ώρα, ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι τα στοιχεία από τα λίμματα τη Αττική όσον αφορά στην πορεία των κρουσμάτων κορονοϊού, καθώς σύμφωνα με τον καθηγητή αναλυτική χημία στο ΕΚΠΑ, Νίκο Θωμαίδη, την επόμενη εβδομάδα θα δούμε αύξηση στα κρούσματα. Αντιθέτω, η εικόνα από τα λίμματα τη Θεσσαλονίκη δεν δείχνει κάτι τέτοιο, καθώ πτωτική εξακολουθεί να υπολογίζεται η συγκέντρωση του γονιδιώματο του SARS-CoV-2 στα λίμματα του πολεοδομικού συγκροτήματο τη Θεσσαλονίκη, στην έρευνα που διεξάγει η Διεπιστημονική Ομάδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με την ΕΙΑΘ. Παρόμοιο αποτέλεσμα προκύπτει και από τη σύγκριση των ημερήσεων στοιχείων του ΕΟΔΗ, καθώ συνεχώ αυξητική είναι η πορεία των κρουσμάτων στην Αττική. Αντιθέτω, η Θεσσαλονίκη δίνει σταθερά κάτω από 100 κρούσματα. Φυσικά, ο αντίκτυπο του ρεβεγιών και τη κίνηση που σημειώθηκε την περίοδο Χριστούγεννων και Πρωτοχρονιά, θα φανεί και τι επόμενε ημέρε στι ημερήσει εκθέσει κρούσματων κορονοϊού του ΕΟΔΗ. Σύμφωνα με τον κύριο Θωμαίδη, δύο αυξήσει ήταν: μία τα Χριστούγεννα 26-27 Δεκεμβρίου και μία στι 31 Δεκεμβρίου έω 1 Ιανουαρίου. Η πρώτη αύξηση ήταν σχεδόν διπλασιασμό του οικού φορτίου και η δεύτερη σχεδόν τριπλασιασμό η αύξηση που βλέπουμε τώρα είναι από τα κρούσματα των Χριστουγέννων τη Πρωτοχρονιά θα είναι περισσότερα. Εκτίμησε και η Πρόεδρο των νοσοκομειακών Γιατρών Αθήνα και Πειραιά Ματίνα Παγώνη. Η πρώτη ανησυχητική αύξηση στα κρούσματα φάνηκε την Τρίτη, όταν ο ΕΟΔΙ ανακοίνωσε 928 νέα κρούσματα τη λίμωξη του νέου κορονοϊού. Ωστόσο, τόσο οι θάνατοι όσο και οι διασωλυνωμένοι δεν λένε να πέσουν, με του συμπολίτε μα που έχασαν τη ζωή του να έχουν σπάσει από τη Δευτέρα το φράγμα των 5.000. Θετικό θεωρείται πάντω το γεγονό πω οι διασωλυνωμένοι για πρώτη φορά στη χώρα μα μετά από πολύ καιρό είναι κάτω από 400. Πάντως η διαφορά παραμένει πολύ μικρή σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες καθώς ο αριθμός τους είναι 399. Αν κρατάμε τι μάσκε και τα μέτρα, τα πράγματα θα είναι καλά για όλου μα. Το μήνυμα αυτό έστειλε η καθηγήτρια πνευμονολογία Μίνα Γκάγκα. Αναφερόμενη στην αύξηση των κρουσμάτων, είπε πω όλοι χαλαρώσαμε λίγο στι γιορτέ, κάτι που χαρακτήρισε φυσιολογικό. Ωστόσο, παραδέχτηκε πω το φοβόμαστε το επόμενο δεκαπενθήμερο. Από την πλευρά του, ο καθηγητή πνευμονολογία και εντατική θεραπεία ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεόδωρο Βασιλακόπουλο, ερωτηθεί για του μήνε Ιανουάριο-Φεβρουάριο-Μάρτιο και το πώ θα κυλήσουν με την πανδημία του κορονοϊού στη χώρα μας εκτίμησε ότι θα βγουν πολύ δύσκολα γιατί θα υπάρξει κάποια στιγμή κρύο.